Πάμε όμως σε σένα, Χαρά, γιατί εδώ από ό,τι φαίνεται ο συγκεκριμένος δεν αγαπούσε τη μητέρα του, καθώς τη σκότωσε. Και είναι μια υπόθεση η οποία έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία της Κοζάνης. Ο ίδιος βέβαια λέει ότι δεν θυμάται τίποτα από όλα αυτά που έγιναν. Θυμόμαστε όλη την υπόθεση του 61 ετών άνδρα που φέρεται την περασμένη Δευτέρα να ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την 86χρονη μητέρα του, ευρισκόμενος υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η ασφάλεια Κοζάνης προχώρησε στη σύλληψη του φερόμενου μητροκτόνου, ενώ χθες το πρωί ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος του για ανθρωποκτονία με δόλο. Ο 69χρονος πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Στο νοσοκομείο λοιπόν, όπου μεταφέρθηκε η άτυχη γυναίκα, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο θάνατός της οφείλεται σε βαρύτατες κακώσεις και ζήτησαν να γίνει ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι η ηλικιωμένη είχε πολλαπλές κακώσεις στο σώμα και το πρόσωπο, ενώ είχε και σπασμένα πλευρά από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα. Ο αργός και βασανιστικός θάνατός της προσδιορίζεται τα ξημερώματα της Δευτέρας που πέρασε. Ο φερόμενος λοιπόν ως μητροκτόνος δεν έχει ομολογήσει κατά το στάδιο της προανάκρισης, ενώ είπε στους αστυνομικούς ότι βρήκε ανέστητη τη μητέρα του όταν γύρισε σπίτι. Ωστόσο, ο θάνατος της γυναίκας προσδιορίζεται 12 με 15 ώρες πριν εκείνος καλέσει το ΕΚΑΒ. Συνεπώς, κάποιος χτύπησε βάναυσα τη γυναίκα αργά το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα. Ο γιος της συνελήφθη ως ο μοναδικός ύποπτος, υποστηρίζει όμως ότι δεν θυμάται τίποτα. Πάντως, μία σειρά από στοιχεία που έχει στα χέρια της η αστυνομία τον βάζουν σε πολύ δύσκολη θέση και οι αρχές πιστεύουν ότι δεν θα αργήσει να ομολογήσει. Όπως είπε μία γειτόνισσα, ο άνδρας έβριζε χυδαία τη μητέρα του και της φερόταν τόσο άσχημα που περίμενε ότι κάποια στιγμή θα της κάνει κάτι κακό. Ο άνδρας ήταν γνωστός στις αρχές, καθώς δημιουργούσε συχνά προβλήματα εξαιτίας της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Μάλιστα, κάποιος κάτοικος είπε ότι ήταν άρρωστος και χρειαζόταν βοήθεια, καθώς έπινε, έχανε τον έλεγχο και δεν ήξερε τι έκανε. Η 86χρονη γυναίκα, να πούμε, ζούσε κατάκητη στο κρεβάτι και ανήμπορη να αντιδράσει. Δεχόταν λεκτική και σωματική βία από το παιδί της, ενώ κάποιες φορές οι γείτονες την έβλεπαν να κοιτά προς τα έξω στο μπαλκόνι. Μητέρα και γιος ζούσαν μόνοι σε μια ιδιόκτητη πολυκατοικία, αποκομμένοι από όλους και ουδείς άλλους είχε μπει στο κτίριο. Τα δύο αδέρφια του φερόμενου ως μητροκτόνου ζουν στο εξωτερικό. Ο ίδιος χώρισε πριν από χρόνια και ο γιος του σταδιακά απομακρύνθηκε. Την ίδια ώρα να πούμε ότι υπάρχει ένα αποκαλυπτικό βίντεο που δείχνει τον 69χρονο να εμπλέκεται σε άγριο καυγά σε πλατεία της Κοζάνης. Ο άνδρας, είναι λοιπόν, τα πλάνα που βλέπουμε. Μπράβο. Σύμφωνα λοιπόν με τα πλάνα που βλέπουμε, όπως φαίνεται στο βίντεο, ο άνδρας πηγαίνει σε μία πολιτική συγκέντρωση και προσπαθεί να πάρει το μικρόφωνο. Ο καυγάς ξεκινά και αρχίζει άγριο επεισόδιο ανάμεσα σε εκείνο και τους παρευρισκόμενους. Τέλος, Ρούλα, να πούμε ότι για την υπόθεση της δολοφονίας της 86χρονης κάποιος συγγενής φρόντισε να διορίσει δικηγόρο για την υπεράσπιση του 69χρονου. Ο ίδιος πάντως επιμένει και συνεχίζει να ισχυρίζει ότι δεν θυμάται τίποτα. Βέβαια, όλα τα στοιχεία δείχνουν προς το μέρος του και πάντως είναι... Πάντως δεν αποκλείεται και να μην θυμάται, έτσι, γιατί είναι ένα σύμπτωμα της υπερβολικής μέθης το να μην θυμάσαι... Ναι, εφόσον αντιμετώπιζε τέτοια προβλήματα, ναι. Εφόσον αντιμετώπιζε τέτοια προβλήματα... Ναι, τα στοιχεία όμως που έχουν οι αρχές τον φέρνουν σε δύσκολη θέση, από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Αναμένουμε να δούμε τη συνέχεια της υπόθεσης, μια τραγική υπόθεση.